Άλλο ένα Beverly 300 2020 και έπειτα, 300 HP το νέο μοντέλο που έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και τοπισμού της Target Track. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το στίγμα στον χάρτη. Παίρνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, αν χτυπηθεί από κραδασμό, αν γυρίσει το κλειδί. Έχουμε μπλοκάρισμα κινητήρα, δεν ξεκινάει το μηχανάκι. Και μπορούμε επίσης να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος ή μέσω εφαρμογής, όποτε εμείς επιθυμούμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Οπλίζουμε το συναγερμό. Θα χτυπήσουμε το τιμόνι να δούμε τον κραδασμό και θα γυρίσουμε και το κλειδί. Πάμε. Αυτός είναι ο κραδασμός. Χτυπάει μόνο 5 δευτερόλεπτα, γιατί δεν είναι και τόσο σημαντική η παραβίαση. Επόμενο είναι το άνοιγμα του κλειδιού. Βλέπουμε, χτυπάει και το μηχανάκι δεν μπορεί να πάρει μπροστά. Έως ότου εμείς αφοπλίσουμε. Μόλις αφοπλίσουμε, επανέρχεται κανονικά και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σβήνουμε και πάμε να δούμε τώρα τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει πρώτο μήνυμα Sensor Alarm, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού. Και μετά μήνυμα ACC Alarm, επειδή γύρισε το κλειδί στη θέση on. Στα μηνύματά μας έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα 0 χιλιόμετρα εφόσον είναι ακίνητο το μηχανάκι, ημερομηνία και ώρα, πρώτα η χρονιά 2024, ένατος μήνας, 13 του μήνα, 17:47 η ώρα. Και το link με την τοποθεσία Google Maps. Μας δίνει Car Audio Duce Sound, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό που θα δείξουμε τώρα είναι η απομακρυσμένη απενεργοποίηση. Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή δεν το έχουμε οπλίσει και την χάνει να μας το πάρουνε. Μπορούμε να μπούμε στην εφαρμογή που έχουμε, Test Beverly, είναι αυτό, και να σβήσουμε τον κινητήρα μέσω εφαρμογής. Έχουμε δύο επιλογές, ή να σβήσει άμεσα ή κάτω από τα 20 χιλιόμετρα. Πατάμε Confirm, έγινε και βλέπουμε το μηχανάκι έσβησε. Από εδώ και πέρα δεν ξεκινάει. Έως ότου εμείς πάλι μέσω της εφαρμογής κάνουμε Restore Gas and Electricity. Πατάμε το Confirm, βλέπουμε και το μηχανάκι. Επανήλθε ο πίνακας οργάνων και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να το δούμε και με SMS, για όσους δεν θέλουν να δουλεύουν με δεδομένα. Έχουμε όλες τις επιλογές. Γράφουμε το μήνυμα της απενεργοποίησης. Αυτό είναι, έχουμε πει αλλάζει ο κωδικός αυτός. Το στέλνουμε και με SMS, βλέπουμε ταυτόχρονα εδώ τον πίνακα οργάνων. Έσβησε το μηχανάκι και θα μας έρθει και μία ειδοποίηση ότι είναι επιτυχής η διακοπή. Και πάλι δεν ξεκινάει. Έως ότου στείλουμε εμείς μήνυμα επανενεργοποίησης. Γράφουμε το μήνυμα. Το στέλνουμε. Βλέπουμε επανήλθε και θα μας έρθει και η επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η επανενεργοποίηση. Και ξεκινάμε και πάλι κανονικά. Χωρίς check engine και το παραμικρό πρόβλημα. Επίσης, όπως είπαμε, έχουμε το χειριστήριο που οπλίζουμε, αφοπλίζουμε. Μπορεί να γίνει και SMS, αλλά και με την εφαρμογή. Αν δεν είμαστε κοντά στο μηχανάκι, να το οπλίσουμε ή να το αφοπλίσουμε. Αυτά.